Το Σχολείο Λιλεγγύη Οδυσσέα στη Θεσσαλονίκη είναι μια από τι παλαιότερε εθελοντικέ δομέ στην πόλη που λειτουργεί από το 1997. Εθελοντέ, δάσκαλοι, προσφέρουν δωρεάν εκμάθηση ελληνικών σε πρόσφυγε, μετανάστε και παλαινοστούντε ανεξαρτήτου ηλικία. Πλέον στο πρόγραμμα μετέχουν και Έλληνε που διδάσκονται ξένε γλώσσε. Σήμερα στη δομή. Η οποία λειτουργεί σε χώρου που του έχει παραχωρήσει το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη μετέχουν 400 με 500 μαθητέ, σύμφωνα με τον εθελοντή εκπαιδευτικό Αντώνη Γαζάκη. Το κράτο θέλει να βγάλει από παντού χρήματα και σε έναν έλεγχο που διενεργήθηκε από την εφορία, διαπιστώθηκε πω τα έξοδά μα επερβαίνουν τα έσοδα και αυτό οδήγησε στην επιβολή προστίμων που φτάνουν σήμερα τα 62.000 ευρώ. Πρόκειται για έσοδο, τα οποία απλά δεν εγγράφησαν. Η εφορία για να πάρει τα χρήματα αυτά έδωσε εντολή να κινηθεί η διαδικασία τη αυτόφορη δίωξη εναντίον μου, καθώ εμφανίζομαι ω νόμιμο εκπρόσωπο τη δομή. Αναφέρει. Σήμερα, εθελοντέ, δάσκαλοι, μαθητέ και αλληλέγγυοι διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από την πρώτη δοή Θεσσαλονίκη. Ήταν με την επιβολή πολύ υψηλών και άδικων κατεμά προστήμων στον Οδυσσέα για φορολογικέ παραβάσει σύμφωνα με την εφορία, καθαρά τυπικές, δηλαδή ήταν πλημελή τήρηση βιβλίων ε, και φτάσανε αυτές, επειδή δυνατούσαμε να καταβάλουμε τα χρήματα, να οδηγήσουν και σε αυτό φερδίωξη δική μου. Έχει γίνει ρύθμιση, αλλά ε, η ρύθμιση είναι καθαρά τυπική, δεν, μπορούμε, δεν, δεν μπορεί να επέμβει κάποιος... Ε, ε, Κάποιο υπάλληλο είναι μέσω του τάξης NET, είναι 43 δόσεις των 1.809 ευρώ η κάθε δόση. Ε, αυτό που μπορεί να γίνει τώρα με βάση όσα γνωρίζουμε είναι μονάχα μια πολιτική επίλυση. Χτυπηθήκαμε έτσι όπως το λέω με σωρία προστήμων που η ουσία τους αφορά τυπικούς κανόνες. Και λόγω της άγνοιάς μας και λόγω μιας διαδικασίας παγίδευσης που έγινε σε βάρος μας από την εφορία. Φέτος, επειδή η κρίση σαρώνει τα πάντα, το 1 τρίτο των μαθητών είναι Έλληνες, οι οποίοι έρχονται να μάθουν εδώ δωρεάν ξένη γλώσσα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γιατί αν δεν θα σβηστεί αυτό, αυτό τα πρόστιμα, αν δεν διαγραφούν, αδυνατούμε να τα πληρώνουμε, οπότε πάει προς τα εκεί. Και είναι κρίμα, κρίμα τόσα χρόνια...